Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τα σχολεία στην Ιταλία μετά από 7 ολόκληρους μήνες και ξανά κλείσαν. Καθηγητές και μαθητές ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατέβηκαν σε απεργία. Στη Ρώμη διαδήλωσαν έξω από το κοινοβούλιο. Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς γιατί δεν έχουμε εξοπλισμό προστασίας και δεν έχουμε αρκετό χώρο. Τα σχολεία δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια των καθηγητών. Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας. Η Ιταλία έχει τους γυραιότερους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Πολλά από τα προβλήματα των σχολείων υπήρχαν ήδη, όμως η πανδημία τα μεγέθυνε. Ένα ζήτημα είναι η έλλειψη προσωπικού και οι νέες προσλήψεις είναι σταθερό αίτημα της σχολικής κοινότητας. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις που είναι πρωτόγνωρες. Είναι πολύ δύσκολη η επιστροφή στο σχολείο. Το νιώθουμε σαν φυλακή. Δεν έχουμε καινούργιες αίθουσες και αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές δεν μας επιτρέπεται να γυρίσουμε να μιλήσουμε στο συμμαθητή που κάθεται από πίσω μας. Είμαστε σαν ρομπότ που παραμένουν ακίνητα και δεν μπορούμε να συζητάμε. Seduti fissi sulla sedia senza possibilità di interlocuzione alcuna. Con il rientro a scuola è stata una. Γυρνώντας στο σχολείο νιώσαμε όλοι μπερδεμένοι, αβέβαιοι, σαν χαμένοι. Γι' αυτό βγήκαμε στους δρόμους και γι' αυτό θα κάνουμε και άλλες απεργίες στο μέλλον για να πάρουμε πίσω το σχολείο που μας αξίζει. Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που οι μαθητές ενώθηκαν με τον αγώνα των καθηγητών. Όχι μόνο απεργούν μαζί, αλλά τύπωσαν και ένα βιβλίο με προτάσεις για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Για το πώς πρέπει να επιστρέψουν στα θρανία με ασφάλεια μετά την πανδημία. Συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλνουν ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν λειτουργεί μέσα στα σχολεία της Ιταλίας. Η κυβέρνηση το έχει καταλάβει λάθος. Αν δούμε την υπόλοιπη Ευρώπη, στο Βέλγιο υπάρχουν το πολύ 10 μαθητές ανά αίθουσα και απόσταση 4 μέτρων μεταξύ τους. Στη Βρετανία και τη Γερμανία 15 μαθητές και 2 μέτρα απόσταση. Το ίδιο ισχύει και στην Ισπανία. Εδώ έχουμε μόνο τα 2 μέτρα απόστασης. Όλα τα σχολεία της Ευρώπης αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση. Να παρέχουν την εκπαίδευση που έχουν ανάγκη τα παιδιά, κρατώντας παράλληλα ασφαλείς τους μαθητές και τους καθηγητές. Με τα κρούσματα του κορονοϊού να καταγράφουν άνοδο, η αντιμετώπιση της κατάστασης διαρκώς θα δυσκολεύει.